αποστήσεις θα σας μιλήσω, γιατί είμαι πέραν των άλλων και συγκινημένος, επειδή από αυτό το βήμα, πριν από 4 χρόνια περίπου, είχα εισηγηθεί εκ μέρους της περιφερειακής μας παράταξης τότε την εναλλακτική προσέγγιση σε αυτό το ζήτημα των απορριμμάτων, που με τρόπο συλλογικό και με πρωταγωνιστικό ρόλο των εργαζομένων στην ΠΟΕ ΟΤΑ, των ανθρώπων που είναι μέσα στην αυτοδιοίκηση και άλλους είχαμε εκπονήσει. Ήμασταν φωνή βόντως εν διερήμο, παρότι και άλλες παρατάξεις, οικολογικές, αριστερές, προοδευτικές ή και περιφερειακοί σύμβουλοι όλου του φάσματος τότε των δυνάμεων, ευαισθητοποιούνταν σε αυτή τη διαφορετική λογική ως προς τα φαραωνικά τα οποία μας είχαν εδώ καταθέσει. Βλέπω μπροστά μου και έτσι χαρά και αφαντάρι και άλλους φίλους και συντρόφους. Σε εκείνη την εποχή είχαμε δημοσιοποιήσει πραγματικά την αντιπαράθεση που γινόταν σε όλη την Ελλάδα γύρω από το πολύ κρίσιμο αυτό ζήτημα από δεκαετίες, έτσι. Διότι τα πρόστιμα πέφτανε, θυμάμαι και τον Μακαρίτη, τον σύντροφό μας, τον κορυφαίο αριστερό και οικολόγο ευρωβουλευτή, τον Μιχάλη τον Παπαγιαννάκη, που σε αυτά τα ζητήματα από τη δεκαετία του 90 είχε θέσει και σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Και θα μιλήσω από στήθους και πάρα πολύ καθαρά, όπως θα πρέπει να μιλάμε μεταξύ μας. Αφού χαιρετήσω βεβαίως και τους αντιπροσώπους, τους εκπροσώπους από τα διεθνή φόρα και τις αρχές, αφού συνομολογήσω το ότι ήταν πραγματικά και είναι πολύ σοβαρή αυτή η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και βεβαίως και τους δημάρχους, τους περιφερειάρχες και όλους όσους πονέσαν και πονούν τους εργαζόμενους μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση αυτή την υπόθεση. Θα μιλήσω λοιπόν πάρα πολύ καθαρά. Και καταρχήν, και όχι σαν υπόδειξη, ως θέση το λέω, προς τις αρχές της συνεκλεγήσεως της τοπικής αυτοδιοίκησης και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού, επιτρέψτε μου να σας πω, δεν πρέπει ξανά, δεν θέλω να κάνω παρελθοντολογία, για δεκαετίες, όχι μόνο για τα πρόσφατα, ούτε έχουμε καμία ιδιαίτερη αντιπαλότητα, δεν πρέπει ξανά οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι σε επαφή, στην εγκύτερη επαφή με το λαό, με το πολίτη, με τον κόσμο, με το πρόβλημά του, να θέτουν απλώς ζητήματα διαχείρισης δεδομένων πολιτικών της κεντρικής εξουσίας. Το ζήσαμε πάρα πολλά χρόνια και γι' αυτό δεν δέχομαι κιόλας να μου σηκώνουν το δάχτυλο για το πόσο γρήγορα η νέα κυβέρνηση θα αποκαταστήσει κάποια δεδομένα, αντί μαζί με τον κόσμο να αμφισβητούν και να ηγούνται μαζικών κινημάτων αμφισβήτησης, προβολής και εφαρμογής εναλλακτικών πολιτικών πάνω στα πολύ μεγάλα ζητήματα του λαού μας. Έχει τεράστιες παραδόσεις αγωνιστικές η τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτή τη χώρα. Τεράστιες. Τις οποίες δεν πρέπει να τις βάλουμε στην άκρη στο όνομα μιας διαχείρισης κάθε φορά πάνω στα δεδομένα. Πόσα λεφτά μοιράζονται, δεν πάνε να είναι φαραωνικά εργοστάσια, δεν πάνε να είναι άλλες λύσεις σε άλλα προβλήματα τα οποία είναι πολύ μακριά από τις λύσεις που είναι και όριμες και διεθνώς και σύγχρονες για να επιβληθούν. Πάμε να πάρουμε το ποσοστό μας από εκεί πέρα μέσα. Να τελειώνουμε με αυτό. Σε αυτό τουλάχιστον από την πλευρά δεν θα υπάρχει επίκονος. Λυπάμαι. Μόνο προγράμματα και πολιτικές οι οποίες θα έχουν μέσα τους και θα περιέχουν το στοιχείο της καινοτομίας, της τοπικής κλίμακας εφαρμογής, του πλήρους σεβασμού του περιβάλλοντος, της ζωής, του αξιοβίου του έργου. Σε τέτοιες προοπτικές, πολιτικές πρέπει όλοι να προχωρήσουμε, να ενθαρρύνουμε, να στηρίξουμε. Και αυτό σας το λέω, επαναλαμβάνω, μέσα από την προσωπική εμπειρία μέσα σε αυτή την αίθουσα που είχα και που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
Δεύτερον, είναι σαφές ότι έχει χρεοκοπήσει απολύτως μια στρατηγική σε σχέση με τα απορρίμματα, που αντί να ενθαρρύνει και να ενισχύει ποικιλότροπα, και θα αναφερθώ συγκεκριμένα, δεν κάνω να δώσω θέσεις ιδεών, στα ζητήματα που αναφέρθηκε και η περιφερειάρχη, δηλαδή διαχωρισμός, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, πρόληψη κτλ., έτσι ώστε αυτό που μένει να είναι 30, λέγα, τώρα λένε και 20% μόνο, μπορεί και λιγότερο στο τέλος για την διαχείρισή του, και μάλιστα την τοπική ή την περιφερειακή, όχι όλοι μαζί κάπου, αντί αυτή τη στρατηγική να προωθούνται ακόμα άλλες στρατηγικές οι οποίες είχαν στο κέντρο τους την αναγνώριση ότι τα σκουπίδια είναι μια μεγάλη πίσλα παγκοσμίως, είναι μέσα στις 4 μεγαλύτερες πίσλες αυτής της εποχής και κυρίως σε χώρες που ξαναμπαίνουν ιστορικά και γεωστρατηγικά μέσα σε ένα κύκλο αναπτυξιακό. Δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτές τις χώρες ή σε συγκεκριμένα συμφέροντα, και από την Ελλάδα που έχουμε μια διεθνή πολύ μεγάλη εμπειρία σε φαραωνικά τέτοια εργοστάσια σε μεγάλες χώρες. Άρα λοιπόν, μακριά από τέτοιες αντιλήψεις ότι είναι μια μεγάλη πίστα, ότι χρειάζονται φαραωνικά εργοστάσια, προφανώς και χρειάζονται ποσότητες συνεχώς αυξανόμενες σύμμικτων απορριμμάτων για να τροφοδοτούνται σε αυτές τις παγάνες. Και άρα καταστρατηγείται από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο λεπτό, η κεντρική ιδέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των σύγχρονων προσεγγίσεων, ότι πρέπει να πάμε σε απομείωση των απορριμμάτων και σε μια τοπική περιφερειακή διαχείριση. Αυτό ήταν δεδομένο στην άλλη στρατηγική, διότι δεν θα μπορούσαν αυτά τα εργοστάσια να δουλέψουν. Από εδώ, και θέλω ευθέως να το πω, η κυρία Ζερβάκη, η οποία ήταν της άλλης παρατάξεως, τότε ας πούμε του κυρίου Σβουρουκή, η οποία ήταν υπεύθυνη για να παρουσιάσει τη μελέτη σε σχέση με τις νέες συμβάσεις που είχαν υπογραφεί. Μας ανακοίνωσε, μας έφερε στην επιφάνεια. Απίστευτα πράγματα. Μέσα στην κρίση η χώρα έχει μια απομείωση τουλάχιστον στο λεκανοπέδιο, ξεχωριστά από συνοικία σε συνοικία, έτσι, έχει σχέση με το ποιες βιώνουν περισσότερο ή λιγότερο την κρίση. Από σύν 1 ή σύν 2 υπάρχουν, να μην τις αναφέρω συνοικίες, που έχουν αυξήσει τον νόμο απορριμμάτων, μέχρι μείον 20, μείον 25, μείον 30% κατά μέσο όρο. Όλα αυτά τα χρόνια. Και απομειούνται συνεχώς μέσα στην κρίση. Όλη η μελέτη και όλες οι συμβάσεις είχαν προταθεί να υπογραφούν με ένα 10% ετησίως αύξηση συνεχή των απορριμμάτων. Αυτό ήταν το μέλλον για την χώρα. Αυτό επιχειρεί η Ρένα Ιδούρου, η περιφερειακή εδώ πέρα πλειοψηφία, και είμαι σίγουρος και άλλες περιφερειακές δυνάμεις, μια ευρύτατη πλειοψηφία και δήμαρχοι που έχουν κάνει πιλωτικές εφαρμογές πολύ συστηματικές και άξιες να έρθουν ως εμπειρία και να κατατεθούν στο συνέδριό του με εξαιρετικά αποτελέσματα, λιγότερο από 20% να μένει, με τοπική ενδιάμεση διαχείριση, με πλήρη εφαρμογή όλων των κανόνων που λέμε. Άρα λοιπόν η επιλογή έχει γίνει, κατά τη γνώμη. Δεν είμαστε στη φάση που κάναμε ημερίδες, έχω παρακολουθήσει τουλάχιστον 3-4, με καθηγητές από όλες τις σχολές, με φωτογραφίες από όλα τα εργοστάσια της Βιέννης, των Παρισίων, της Αιγύπτου και της Νέας Υόρκης, και τα υποδείγματα και τις σχολές γύρω από αυτό το ζήτημα. Η βασική επιλογή έχει γίνει και δεν πρέπει να υπάρχει βήμα πίσω, ούτε για την Ελλάδα, για τη χώρα μας, ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Επιτρέψτε μου λοιπόν, και εμπνευμένος αν θέλετε και από την χθεσινή για μια ακόμα φορά πάνδημη κινητοποίηση απολύτως αυθόρμητη κόσμου, λαού, που θέλει να εκδηλώσει, να διαδηλώσει τη δικιά του στήριξη στον αγώνα αξιοπρέπειας, ανεξαρτήτως τι ψήφισε ακόμα και στις πρόσφατες εκλογές που θα ψηφίσει. Αυτή η παρουσία του λαϊκού παράγοντα πρέπει να γίνει η αφορμή
το κέντρο και το βασικό στοιχείο στο οποίο και οι νέοι φορείς της αυτοδιοίκησης, ο πρώτος λαός, ο δεύτερος λαός και η κεντρική κυβέρνηση θα στηριχτούμε, θα συμπορευτούμε, θα συναποφασίσουμε τις πολιτικές γύρω από αυτό και από άλλα μεγάλα θέματα και θα τις εφαρμόσουμε σε ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, προόδου της χώρας, πλήρους απόσυρσης των δεσμεύσεων οι οποίες έφεραν μία μέγενη στο λαό μας, στους πολίτες, στην ίδια την τοπική αυτοδιοίκηση που δισκόπηκαν το 60% των πόρων, στους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα προχωρήσουμε αλλιώς, θα προχωρήσουμε διαφορετικά. Αυτή τη μάχη δίνουμε. Το μνημόνιο και το μη μνημόνιο είναι αυτή η μάχη. Και όλοι το έχουμε καταλάβει. Είναι η μάχη ενάντια στη λιτότητα. Όπως επίσης αυτές οι πολιτικές, συγχωρέστε με που μακρηγόρησα και τελειώνω, πρέπει να είναι δημόσιες πολιτικές. Όχι λόγω εγωνικού κρατισμού, ας πούμε, παλαιοληθικών αριστερών κτλ. Όπως αποτελούσαν διάφοροι φωστήρες του ούλτρα νεοφιλελευθερισμού να μας λένε αυτά τα χρόνια και που κατάντησαν και έφεραν τη χώρα εκεί που την έφεραν. Αλλά διότι το δημόσιο συμφέρον δεν μπορεί παρά να αποτελεί πρόνοια αυτών των δυνάμων, των λαϊκών, των ανθρώπων που έχουν την λαϊκή επιμηγορία, των εργαζόμενων, για να μπορεί πράγματι να εκφραστεί και να ικανοποιηθεί απολύτως. Ένα παράδειγμα από το χώρο σας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Όταν έγινε η μεγάλη απεργία της ΠΟΕΟΤΑ, επιχειρήσανε και από εδώ πέρα μέσα, ακριβώς επειδή είχαν δημιουργηθεί προβλήματα τα οποία τα γνωρίζουμε, πώς δημιουργούνται και υπάρχουν όταν γίνονται αγώνες μέσα στην ίδια την κοινωνία, στον δημόσιο χώρο, αυτή είναι η διαδεκτική με την οποία προχωράει η ιστορία, δεν προχωράει μέσα σε σωλήνες του χημείου. Επιχειρήσανε να δώσουν σε ιδιώτες, σε φορτηγά τότε, σε που κουβαλάνε χώματα, τους δώσανε κάτι δρομολόγια για να μπορέσει να αναπνεύσει η Αθήνα. Με πολλά λεφτά. Απέτυχε, χρεοκόπησε παταγωδός. Σε 4 μέρες γέλαγε όλη η Αθήνα. Και αυτός είχαν κάνει μια ουρά για να εισπράξουν αυτοί οι άνθρωποι που κι αυτοί για το μεροκάμα το είχαν πάει. Χρεοκοπία αυτό το. Έχουν δοκιμαστεί λοιπόν αυτά. Οι λύσεις υπάρχουν. Η εμπειρία και η σύγκληση απόψεων ανάμεσα σε όλες τις παρατάξεις και τις ιδεολογικές αυτές τις αφετηρίες πάνω στα μεγάλα ζητήματα της αυτοδιοίκησης υπάρχει. Ιδούμε δύο δόξεις λατρό πάρα πολύ γρήγορα να προχωρήσει ο νέος σχεδιασμός και να υπάρξουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ευχαριστώ, να είστε καλά.